Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή του Όλα Μποτσάρες, η οποία παίρνει τη σκυτάλη εδώ στο Λίμπερο στους 107 και 4 μέχρι και τις 7. Καθημερινή, 2 ώρες και τρινόμαυρη ενημέρωση. Σήμερα Πέμπτη, 16 του μήνα, 16 του Νοέμβρη. Θα ασχοληθούμε με ποδόσφαιρο, μπάσκετ κατά κύριο λόγο. Αυτά είναι τα δύο έτσι τμήματα που μας δίνουν και τις περισσότερες αφορμές. Άλλωστε, και κυρίως το μπάσκετ σήμερα, με όλα αυτά που γίνονται με την χορηγία, το Λάσκαρη και τα λοιπά, θα κάνουμε έτσι μια κουβέντα γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην μπασκετική ομάδα. Με τον Χρήστο και όσοι είμαστε μαζί πίσω από την κονσόλα του ήχου, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων, βέβαια πάντοτε FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Ποδόσφαιρο ετοιμάζεται για το μάτς με τον Εργοτέλη, το μπάσκετ για το τελευταίο πριν από τη διακοπή παιχνίδι για το πρωτάθλημα κόντρα στο Γυμναστικό Σύλλογο Φάρος Λάρισα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσει η ομάδα και μετά να ανασυνταχθεί με αφορμή τη διακοπή για την εθνική ομάδα, αλλά είναι άλλα τα ζητήματα και κυρίως μη αγωνιστικής φύσεως, έξω αγωνιστικής δηλαδή, που απασχολούν την καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και έχουν να κάνουν με την περίφημη χορηγία από τον κύριο Γκιουνέρ, τον Τούρκο επιχειρηματία και την εταιρεία του, με αφορμή βέβαια τη φωτογραφία ουσιαστικά που ανήρτησε χθες στο διαδίκτυο ο κύριος Κολοβέτσιου, κάποια στιγμή την κατέβασε μετά, με τον Παναγιώτη Γιαννάκη και κάποιους εκπροσώπους της τουρκικής εταιρείας. Αυτή η φωτογραφία αναζωπήρωσε το θέμα και βγαίνουν σιγά σιγά και διάφορα στην επικαιρότητα που έχουν να κάνουν αφενός με την στάση των Τούρκων αλλά και της ΚΑΕ και εν προκειμένου του κύριου Λάσκαρη, ο οποίος είναι εξαφανισμένος το τελευταίο διάστημα και η μοναδική ουσιαστικά μορφή επικοινωνίας του με τον κόσμο, αν θέλετε, έμεση ήταν ένα ποστάρισμα χθες του κύριου Παπακυριάκη στο διαδίκτυο λίγη ώρα μετά την ανάρτηση της φωτογραφίας από τον κύριο Κολοβέτσιο. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα, θα δώσουμε ό,τι ρεπορτάζ υπάρχει και γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι για το συγκεκριμένο ζήτημα η καταλυτική και θα μας δείξει αν υπάρχουν πιθανότητες ευόδοσης του deal. Την ίδια ώρα βέβαια, έτσι επιγραμματικά στον πρόλογο της εκπομπής, κάνοντας αναφορά για όλα τα θέματα που θα μας απασχολήσουν, το ποδόσφαιρο έχει την ηρεμία που του παρέχουν φυσικά οι τρεις νίκες που έχει κάνει στο ξεκίνημα της σεζόν. Δεν σημαίνει δηλαδή και εκεί ότι δεν υπάρχουν θεματάκια ή ότι όλα είναι καλώς καμωμένα και ρόδινα. Ασφαλώς σας έχουμε πει ότι είναι μια οικονομικά δύσκολη χρονιά και η φετινή, χωρίς πολλά έσοδα, αλλά όσο τρέχει και όσο τσουλάει το αγωνιστικό, αυτό δίνει ηρεμία, αυτό παρέχει ασφάλεια και καλή ψυχολογία φυσικά εννοείται, αλλά και τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους, είτε είναι ποδοσφαιριστές, προπονητές, τεχνικοί διευθυντές και διοίκηση, να με ηρεμία και χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι τους, να τακτοποιούν τις όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν. Ο Άρης έχει μπροστά του ένα δύσκολο και λίγο ύπουλο θα το χαρακτήριζα παιχνίδι κόντρα στον αφελή αγωνιστικά Εργοτέλη, και αυτό είναι που κάνει λίγο περίεργη τη συγκεκριμένη αναμέτρηση της Κυριακής στις 3 ώρα το μεσημέρι, η οποία είναι τηλεοπτική. Ανακοινώθηκε και επίσημα το τηλεοπτικό πρόγραμμα και γενικότερα το πρόγραμμα της Football League για τις επόμενες αγωνιστικές και επιβεβαιώνεται αυτό που σας είχαμε γράψει και στο Λαμπαοτάρες και σας είχαμε πει εδώ και 2 μέρες, ότι δηλαδή τηλεοπτικά είναι τα παιχνίδια και αναμενόμενο τόσο με τον Παναχαϊκή όσο και με Δόξα και Όφη, δεν είναι με τον Κισαμικό, το ενδιάμεσο δηλαδή, το παιχνίδι εκείνης της εβδομάδας που Άρης δίνει 3 ολόκληρα παιχνίδια. Μην βάζεις το χέρι στη φωτιά. Καλά, μπορεί να είναι. Γιατί web, ναι. Σε μία από τις αγωνιστικές που έχουν ανακοινωθεί έχει ένα ματς τηλεοπτικό. Δεν θυμάμαι ποιο είναι. Άμα το ψάξεις από την 5η μέχρι την 8η. Είναι, το ματς είναι για την 6η αγωνιστική. Μπράβο. Όχι, αυτή είναι. Έχει 2 παιχνίδια. Για κατέβα και αυτό κάτω. Είναι με τον Κισαμικό. Για αγωνιστική. Έχει 2. Έχει 2. Δεν έχει web όμως εκεί. Δεν έχει ανακοινωθεί web. Παρακάτω έχει 2 η 7η ή η 8η δεν έχει 2. Η 8η δεν έχει 2. Έχει και 8η. Η 7η δεν έχει 2. Και η 7η έχει. Και το Σάββατο, ένα Σάββατο και ένα Κυριακή. Μία αγωνιστική ή η 5η. Μία αγωνιστική δεν έχει 2. Εκτός αν το συμπληρώσαμε μετά. Δεν έχει, όχι, τα web. Έχει. Δεν web, έχει τα web. Web έχει ανακοινωθεί μόνο για την 5η αγωνιστική. Μπορεί λοιπόν στην 6η, την 7η και την 8η να προσθεθεί το web. Γιατί ειδικά σε μία παίζουν ταυτόχρονα 2 πολύ καλά παιχνίδια. Το ένα είναι. Δόξα δράμας Εργοτέλης βλέπω εδώ. Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου θα μεταδοθεί από τη Web TV της ΕΡΤ και εκείνη την αγωνιστική φυσικά το Σάββατο
θα μεταδοθεί το μάτς του Άρη με την Παναχαϊκή. Μάλιστα εκείνη την αγωνιστική, την πέμπτη, την επόμενη δηλαδή από αυτή που θα παίξουμε τώρα, θα γίνουν τρία μάτς Σάββατο, γιατί υπάρχουν μάτς Κυπέλλου την επόμενη εβδομάδα αμέσως μετά. Δηλαδή εκτός από το Άρης Παναχαϊκή, εκείνη το Σάββατο θα γίνουν άλλα τρία παιχνίδια. Τα μισά δηλαδή 4. Θα γίνουν Σάββατο. Θα παίξει ο Όφη με την Καλυθέα, ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΚ Καρισχάκης και ο Αναγέννης Καρδίτης με τον Απόλλωνα Λάρισας. Είναι τέσσερα μάτς τα οποία γίνονται Σάββατο, γιατί παίζουν οι ομάδες αυτές την Τρίτη, την προσεχή Τρίτη μετά στο Κύπελλο Ελλάδος. Αυτά είναι δύο ωραία μάτς. Αν πάρει ο Άρης με το καλό το διπλό με τον Εργοτέλη, να πάμε σε μια και εισπρακτική επιτυχία. Και να δούμε πώς η ομάδα θα μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί και από αυτή την άποψη. Εννοείται ότι ασφαλώς όσο η ομάδα κερδίζει, είναι καλά αγωνιστικά, θα ρηχτεί και περισσότερος κόσμος στο γήπεδο, θα προκύπτουν και περισσότερα έσοδα και θα μπορέσει να βγει πιο εύκολα και με λιγότερο κόπο η φετινή χρονιά, στο οικονομικό αναφέρομαι περισσότερο κομμάτι, και κυρίως γιατί έχουμε αυτό το βραχνά, αυτό το αγκάθι με τους πρώην ποδοσφαιριστές που πρέπει να παίρνουν αυτά τα χρήματα που έχουν συμφωνήσει με τους διακανονισμούς που έχουν κάνει. Και επειδή σήμερα υπάρχει και μια κουβέντα από το πρωί για τις αδειοδοτήσεις με την τροποποίηση ενός κανονισμού, ενός κομματιού του κανονισμού αδειοδότησης, θα έλεγα εγώ, ξαναέρχεται στο προσκήνιο η κουβέντα για την αδειοδότηση. Και ο Άρης θα περάσει από αυτή τη διαδικασία ασφαλώς. Θα καταθέσει εννοείται φάκελο για τη Super League για την επόμενη σεζόν. Οπότε θα πρέπει να έχει όλες τις υποχρεώσεις του διακανονισμένες μέχρι τις 31 Μαρτίου. Τις ληξιπρόθεσμες εννοώ. Υποχρεώσεις που προκύπτουν έως τις 31 Δεκάτου του 2017. Άρα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στους διακανονισμούς. Και φυσικά εκτός από τους διακανονισμούς που έχουν να κάνουν με τους παίκτες, με δημόσιο, με ασφαλιστικούς φορείς κτλ. Να μην τα επαναλαμβάνουμε, είναι λίγο πολύ γνωστά. Να δώσουμε και 5 διπλές προσκλήσεις για το τσίρκο. Να πάει ο κόσμος να διασκεδάσει, αφού έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Όχι αυτό το τσίρκο που γίνεται στο Facebook με τον Άρη. Άντε δώσε, γιατί φεύγει κιόλας νομίζω. Ναι, γι' αυτό θα δίνω, γιατί είναι μέχρι την Κυριακή. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία. Να πάτε να παρακολουθήσετε μαζί με τα παιδάκια σας. 5 διπλές προσκλήσεις για το τσίρκο που βρίσκεται πλέον ανατολικά. Μάλιστα. Πήγα εγώ, πολύ ωραίο. Μπράβο. Κάτι ακροβατικά εκπληκτικά, να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει. Ναι. Πώς θα κάνουν, φίλε, αυτά πραγματικά, ρωσό αναρωτιέμαι. Τα ακροβατικά. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Έκανα χθες ένα εκπληκτικό στο μπάσκετ. Ακροβατικό. Και βάλα καλάθι πετώντας την μπάλα προς τα πίσω. Εντάξει. Φοβερό. Μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Άμα θες να φάνουν τώρα οι μάρτυρες. Δεν θέλω. Απλά δεν βιντεοσκοπήθηκε για να σας το δείξω. Καλύτερα. Ναι. Τέλος πάντων. Ακροβατικά μάλλον και μαγικά πρέπει να κάνουμε και στο μπάσκετ του Άρη για να σταματήσει αυτή η παράνοια που επικρατεί με την facebook-κολογία, για να μην πω καμιά άλλη λέξη. Με τον έναν να γράφει στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά, στα ισπανικά, στα λατινικά. Εδώ γράφει και λάθος. Τεστάρουνε, ρε φίλε, τι γλώσσες γνωρίζουμε. Ναι. Δεν φτάνει που τα γράφουν και λάθος. Και στα τουρκικά, είναι και αυτό τώρα, έχουν και τα τουρκικά. Δεν ήμασταν όλα τα άλλα, διαβάζουμε και τουρκικά. Και η τουρκικά. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος είναι εξαφανισμένος τόσο καιρό, εμφανίζεται για να πει στον χορηγό τον υποψήφιο, το μεσάζοντα μάλλον του χορηγού τον υποψήφιο, να δείξει τα λεφτά, και την ίδια στιγμή αυτή είναι η διοίκηση και χρωστάνε αυτοί τα λεφτά και τα γράφουν όλα αυτά στα Facebook. Μαλώνουν σαν τα παιδάκια στα Facebook. Πώς μαλώνει ένας Αριανός για πάω ξύσος για το μάτς. Πραγματικά απίστευτα πράγματα και ένας διαρκής εξευτελισμός του συλλόγου. Ο ιδιοκτήτης εξαφανισμένος. Παρ' πουθενά. Δηλαδή είναι δυνατόν να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται, να βγαίνει φωτογραφία με τον προπονητή σου, τον υποψήφιο χορηγό, ο αντιπρόεδρος να βγαίνει να ξεφωνίζει τον υποψήφιο χορηγό στο Facebook και εσύ να μην κάνεις μια δημόσια τοποθέτηση. Και η τελευταία σου δημόσια τοποθέτηση να λες ότι οι χορηγίες χάλασαν γιατί τις βγάλανε οι δημοσιογράφοι. Και αυτή την έχεις βγάλει εσύ. Στο site Sky έβγηκε. Και έχουμε τον κόσμο να ρωτάει και εμάς να προσπαθεί να πιαστεί από κάπου. Ο ένας λέει για 5 εκατομμύρια, ο άλλος λέει για
για προμήθειες 500 χιλιάρικα. Ο παράλληλος λέει: όχι, δεν θέλει ένας να την πάρει. Ζαλίζουν, η αλήθεια, δεν θέλει ένας να την πάρει την προμήθεια, γιατί θέλει να την πάρει ο άλλος την προμήθεια. Γι' αυτό δεν συμφωνούν. Τα χαλάνε στα ποσοστά. Τις προμήθειες στο κάγκελο γίνεται. Ναι. Και προσπαθεί τώρα ο Αριανός να καταλάβει τι γίνεται. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν έχω καταλάβει πάντως. Ακριβώς. Εγώ... Ακριβώς, αν θες, δεν έχω καταλάβει. Υποψιάζομαι τι γίνεται. Μπράβο, έτσι. Κάτω, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω κιόλας. Και να σου πω και κάτι. Χθες αρκετοί έχω ακούσει και κόσμο που είπε και εσύ το αναρωτήθηκες. Γιατί πήγε ο Γιαννάκης εκεί. Εγώ ξέρω, πιστεύω. Ότι μόνο ο Γιαννάκης μπορεί να δώσει λύση. Γιατί είναι ο μόνος που έχει το ειδικό βάρος, το όνομα, το σεβασμό και αυτό που θα πει θα ακουστεί για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Γιατί η μία πλευρά λέει, παιδιά, εμείς έχουμε δει με τα συμβόλαια, δεν τα υπογράφει ο Λάσκαρης. Ο Λάσκαρης δεν έχει πει τίποτα. Αλλά βγαίνει ο αντιπρόεδρος και λέει show me the money. Άρα αμφισβητεί ότι υπάρχουν τα χρήματα. Έχουν μπλέξει εταιρείες, τα capital control της Τουρκίας. Απίστευτα πράγματα. Οι προσφυγές όμως έχουν εκδικαστεί ήδη και εκδικάζονται. Η προθεσμία της FIBA ολοκληρώνεται για τον Καβαδά. Οι προσφυγές των Ελλήνων εδώ φτάνουν σε δεύτερο βαθμό. Όταν τέλεσε η δική σου, θα πάει να σου πατήσει ένα εξώδικο για την εγγυητική σου και θα πρέπει μετά να καλύψει την εγγυητική σου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, υπάρχει κάποιος που σου λέει: σου δίνω 5 εκατομμύρια και εσύ λες: α, δεν θέλω. Ευχαριστώ. Θα πάρω με εγώ την εταιρεία μου. Και αν ισχύει κιόλας αυτό, έτσι. Γιατί αυτό το λέει η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά λέει άλλα. Ή πρέπει λοιπόν, παιδιά, να μας παρουσιάσετε, να μας αφήσετε να είμαστε στις συναντήσεις εκεί, να δούμε και τα έγγραφα κτλ. Για να μπορώ να βγω και να πω: αυτό συμβαίνει. Ή. Εγώ τουλάχιστον τα μου είπε, σου είπε, άκουσα, δεν τα πιστεύω. Σε κάθε περίπτωση το θέμα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και πρέπει να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Έχουμε βάλει ένα κείμενο με το Σταμάτη στο Λαμπαουτάρις. Περιγράφουμε, δίνουμε το ρεπορτάζ έτσι όπως το εξακριβώσαμε αν θέλετε εμείς. Και οι πληροφορίες που έχει ο Σταμάτης. Αλλά... νομίζω ότι το θέμα θα ξεκαθαρίσει μόνο μετά από τη συνάντηση που θα υπάρξει την άλλη εβδομάδα ανάμεσα Γιαννάκη και Λάσκαρη. Και ελπίζω να γίνει η συνάντηση, να μην γίνει σαν τη συνάντηση στην Τουρκία που ήταν να πάνε και δεν πήγανε. Και όπως μου είπε και κάποιος, μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει. Αν υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί που υπάρχουν. Όπως και να έχει, πρέπει να τελειώσει η κατάσταση και πρέπει να τελειώσει και αυτό το πανηγύρι στα Facebook. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εδώ λέμε τον κόσμο, τον απλό φίλαθλο, να μην ξεκατηνιάζει στο Facebook. Και πάνε οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι και μιλάμε στο Facebook. Για κάμερα, φίλε, νέα μόδα πλέον. Δυστυχώς. Τι μόδα. Όμως. Είναι νέα μόδα. Οκ, είμαι νέα μόδα. Βάλω το άρθρο μου να το ανεβάσω, να το διαβάσει ο κόσμος. Ακόμα και εμείς στις τοποθετήσεις μας, ενώ οι δημοσιογράφοι και τα λοιπά, αυτοί που έχουμε δημόσιο λόγο, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και στο Facebook και στο Instagram και παντού. Και το βλέπω και εσύ το ακολουθείς και εγώ το ακολουθώ και πολλά παιδιά το ακολουθούν. Πέρα από τα τυπικά και ένα άρθρο μας ή μια τοποθέτηση ή τέλος πάντων μια προσωπική μας στιγμή χαράς ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα σχολιάσω εγώ στο Facebook τατουάρι. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν το έχω κάνει ποτέ πραγματικά. Δεν έχω πάρει θέση ποτέ για τον Άρη μέσω Facebook. Αν θέλω να κάνω κάτι, βάζω το όνομά μου, την υπογραφή μου, την αρθρογραφή μου κτλ. Εγώ που έχω δημόσιο λόγο, έτσι. Δεν λέω για τον απλό φίλαθλο. Ο απλός φίλαθλος φυσικά και θα το κάνει. Αλλά είναι δυνατόν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ΚΑΕ, ο επαυσίος χορηγός, να κάνει άλλο ραντεβού με τον Γιαννάκη και να βάζει φωτογραφία στο Facebook. Για να τη δει ποιος. Και να μου γράφει και λάθος στα λατινικά. Και να το απαντάει μετά από το Facebook ο Παπακυριάκης. Ας πάει ο Παπακυριάκης, τον πάρει τηλέφωνο, τον πει ρε, εσύ, τι έκανες, ρε. Τι είναι αυτά που κάνεις, κατέβασε τη φωτογραφία. Πρέπει να το δουν όλοι. Η ομάδα, εγώ θεωρώ ότι έτσι ξεφτιλίζεται. Τώρα πώς θα σταματήσει αυτό. Θα δούμε. Πάμε στο διάλειμμα, κύριε Κιώση. Θέλετε διάλειμμα? Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να πούμε και άλλα πράγματα για την ΚΑΕ. Θα πούμε και για το ποδόσφαιρο και γενικότερα θα μιλήσουμε γιατί άλλο, για Άρη. Επιστρέφουμε, είμαστε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής εδώ στο Λίμπερο 107.4, εκπομπή του Αλαμπαουτάρη. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε η αποστολή στο 54526, αν θέλετε να πάτε και στο
τσίρκο, το τσίρκο Μόντε Κάρλο που βρίσκεται ανατολικά πλέον, πίσω από το εμπορικό κέντρο Μακεδονία, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε το ονοματεπώνυμό σας και να αποστείλετε το μήνυμά σας στο 54526. Λέγαμε κάποια πράγματα για το μπάσκετ, το οποίο έχει αυτό το θέμα με τη χορηγία στην επικαιρότητα να απασχολεί και θα απασχολεί νομίζω και τις επόμενες μέρες, με αρκετά σκοτεινά σημεία τα οποία υπάρχουν και κοντεύουν να τρελάνουν και τον κόσμο. Ο ένας τα λέει έτσι, ο άλλος αλλιώς. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα πάντως. Αν είναι πραγματικά τα νούμερα αυτά που ακούμε και η διάθεση να δοθούν για τον Α ή Β λόγο, δεν θα κρίνω εγώ εμπορικά που ακριβώς αποσκοπούν οι άνθρωποι αυτοί της συγκεκριμένης εταιρείας και αν θέλουν να διεισδύσουν ή όχι, όπως λένε στην ελληνική αγορά, μέσω των καταστημάτων αυτών των Storks. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, όταν είσαι όχι μόνο σε δυσχερή θέση οικονομικά, έχεις μπροστά σου να έρχεται ένα τσουνάμι, το οποίο το βλέπεις, έρχεται, είναι, το βλέπεις ήδη να έρχεται, και δεν κάνεις κάτι, είναι πραγματικά περίεργο. Εκτός αν υπάρχουν σε αυτό το κείμενο της συμφωνίας σκοτεινά σημεία, τα οποία δεν τα ξέρουμε, αλλά τα ξέρει ο Λάσκαρης και οφείλει να ενημερώσει όμως. Δηλαδή, εάν προσπαθούν να τον κοροϊδέψουν οι Τούρκοι και υπάρχουν, επαναλαμβάνω, στο κείμενο της συμφωνίας κάποια θολά σημεία. Να με κοροϊδέψει ποιο, αυτός που μου δίνει 5 εκατομμύρια. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε. Τι κοροϊδία μπορεί να μου κάνει, δηλαδή, να μου δώσει 4 ενώ γράφει 5. Ναι, αυτό σου λέω. Άλεξε, δεν έχουμε δει το κείμενο της συμφωνίας. Είναι ξεκάθαρο τι γίνεται. Το θέμα είναι ποια εταιρεία, γιατί οι Τούρκοι δεν μπορούν να τα δώσουν στην ΚΑΕΑΡΗ τα λεφτά. Απαγορεύεται από το νομικό πλαίσιο στην Τουρκία. Ναι, το θέμα είναι ξεκάθαρο. Αυτό έχει διευκρινιστεί. Ποια εταιρεία θα είναι ο μεσάζοντας. Εντάξει, ποια εταιρεία είναι ο μεσάζοντας για να. Για να πάρει και το 10%. Για να πάρει το 10%. Εκεί τα χαλάμε δηλαδή τώρα. Εγώ αυτό βλέπω. Αλλά να σου πω κάτι, έχω και ένα προηγούμενο. Έχω αυτό με τον ΟΠΑΠ. Έχω αυτό με τον ΟΠΑΠ ότι πάλι υπήρξε μια χορηγία. Πάλι ήρθε στον Άρη μια χορηγία και πάλι δεν την πήρα. Ναι. Και δεν την υπέγραψα. Εντάξει, δεν νομίζω. Αν ο κύριος Λάσκαρης θεωρεί ότι ούτως ή άλλως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο, Χρυσανθέ, ότι όντας σε δύσκολη θέση πρόεδρος του Άρη αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιεί τον Άρη εντός και εκτός εισαγωγικών για το θέμα που υπάρχει δικαστικά. Ναι, αυτό το ξέρουμε, είναι ήδη δεδομένο. Όχι το χρησιμοποιεί. Και να μην ήθελε. Είναι όμως πάρα πολύ άσχημο το να θέλει πέρα από αυτό να λύσει και το πιο οικονομικό θέμα που έχει μέσα από τον Άρη. Εντάξει, αυτό παραπάει νομίζω. Εάν αποδειχθεί η υπόνοια αυτή που έχουμε, ότι το όλο ζήτημα γίνεται η μη αποδοχή δηλαδή και η υπογραφή της συμφωνίας για το ότι δεν τα βρίσκουν στο κομμάτι αυτό. Γιατί όταν σου δίνουν 5 εκατομμύρια, σε βάθος 3 χρόνων βέβαια, για να διευκρινίσουμε, δεν είναι 5 εκατομμύρια, μπράβο, πάρτα τώρα, αύριο, γεια σας. Και εσύ έχεις τέτοια οικονομικά ζητήματα, δεν νομίζω ότι το γάιδαρο του κοιτάς ακόμα στα δοκιά. Ακόμα και αν υπάρχουν σκοτεινά σημεία. Σωστά. Εγώ σου λέω ότι υπάρχουν. Στέλνει έγγραφο η ΚΑΕ στους Τούρκους που λέει στο μάτς με την Μπεσίκτας την προηγούμενη εβδομάδα θα είμαστε εκεί. Ναι. Ο Νίκος Λάσκαρης, ο Μάνος Λάσκαρης και ο συνέτερος, ναι, του Νίκου Λάσκαρη. Τώρα γιατί δεν πήγανε. Όχι μόνο δεν πας. Δεν λες και τίποτα. Ότι δεν θα πας. Αυτό είναι διασταυρωμένο. Ότι υπάρχει το έγγραφο δηλαδή που πήγε και τα λοιπά. Εγώ λέω το άλλο. Και εγώ είμαστε. Τη χορηγία αυτή δεν την παρουσίασε κάποιος της αντιπολίτευσης. Δεν την έφερε ο Αρβανίτης. Δεν την έφερε, την έφερε ο ίδιος, ναι, κάποιος άλλος. Δεν είναι μια αποκάλυψη ενός δημοσιογράφου ώστε να υπάρχει κάτι από πίσω ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια χορηγία ανθρώπων που τους έχεις φέρει εσύ και τους έχεις παρουσιάσει 20 Οκτωβρίου και είναι 16 Νοεμβρίου σήμερα. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα, ναι, αυτά τα σκοτεινά σημεία δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει φωτεινά? Δεν θα έπρεπε, ρε φίλε, 21 Οκτωβρίου, 22, 23, ναι, 24, 25, 26. Κοίτα, σε μία διαπραγμάτευση πάντα και σε ένα τέτοιο deal, φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιοι όροι της συμφωνίας που σε κάποιους συμφωνείς, σε κάποιους διαφωνείς, τους τροποποιείς, τους αλλάζεις, όχι εδώ έτσι, αυτό το κάνουμε αλλιώς, το αλλάζεις, τα συζητάς και καταλήγεις σε ένα τελικό κείμενο
της συμφωνίας. Εντάξει. Νομίζω ότι έτσι γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν κολλησιεργείς όμως, ενώ υπάρχει αυτή η συμφωνία και λες ότι προφορικά ουσιαστικά, όπως είχε προκύψει από λίγες μέρες και βγει, τα έχουμε βρει, κάποιος άλλος λόγος θα υπάρχει προφανώς που δεν προχωράει αυτή η συμφωνία. Εκτός αν περιμένει ο κύριος Λάσκαρης να περάσει την πόρτα της ανακρίτριας. Και τι σημασία έχει αυτό. Και προχωρήσει μετά. Διότι, όπως λέει σωστά εδώ ο φίλος ο 506, αυτά τα ποσά που λέτε ταιριάζουν σε επενδυτή και όχι σε χορηγό. Μπορεί να θέλουν αυτή η ρεπέντη να πάρουν την ομάδα. Πάει και λίγο παραπέρα, δηλαδή, στο θέμα, κοιτάξτε να δεις, κοίταξε να δεις και Λάσκαρη, από τη στιγμή που έχεις και τα προβληματάκια σου, εμείς βάζουμε αυτά τα λεφτά, τα κάνουμε μετοχές και παίρνουμε και την ομάδα. Αυτό, μισό λεπτό, γιατί και αυτοί πρέπει και αυτό να το ξεκαθαρίσουν. Ας έρθουν να πούν θέλουμε την ομάδα. Γιατί δεν μιλάμε για θέλουμε την ομάδα αυτή τη στιγμή, μιλάμε για χορηγία. Άσχετα αν μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Και δεν είναι μία η εταιρεία, είναι τέσσερις. Ναι, τέσσερις. Είναι αυτή που είπες, η Storks, είναι η Turkish Airlines και άλλες δύο εταιρείες, θα σας τις πω κιόλας, γιατί μου τις έχουν στείλει, γιατί βλέπω ότι και πολύ κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εσύ φίλε που μου στείλες το θέμα, καμία σχέση. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία. Άσε, μην με μπερδεύεις τώρα, άλλο θέμα έχουμε. Και ο ένας πληρώνει και ο άλλος δεν πληρώνει τίποτα. Λοιπόν, προχωράω. Κάτσε να σου πω τις εταιρείες. Είναι η μία η Turkish Airlines, η δεύτερη είναι η Storks. Η τρίτη είναι η... Ζορλού Holdings. Και η τέταρτη είναι η Σούτας. Οι οποίες εταιρείες και η μία και η άλλη, μιλάμε για τεράστιες εταιρείες στην Τουρκία. Έτσι. Και επειδή πολλοί ψάχνετε και λέτε τι θέλουν αυτοί, παιδιά, προφανώς για να θέλουν να δώσουν, σε κάτι αποσκοπούν. Κάποιο όφελος θα έχουν. Οικονομικό. Δεν μπορούν να τα έχουν στην Τουρκία τα λεφτά και θέλουν να τα φέρουν εδώ. Κάτι θα θέλουν να κάνουν κι αυτοί με τα λεφτά. Δεν ξύπνησε μια μέρα ο Γιλμάς και ο άλλος, πώς το λένε, και τα κάνουμε. Α, πάμε να σώσουμε τον Άρη. Όπως κάνουν και οι Κινέζοι και οι Ινδονήσοι και οι Γερμανοί και οι Πολωνοί και οι Ρώσοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το θέμα όμως είναι ότι ο μπασκετικός Άρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χείλος του γκρέμου και η διαδικασία έτσι που ασχολείται η ιδιοκτησία του είναι σαν να είναι όλα καλά. Και έχουμε από πέρυσι το Γενάρη υποσχέσεις. Υποσχέσεις και μόνο υποσχέσεις. Έχει μείνει ο Μάνος Λάσκαρης εδώ στα γραφεία. Με όπως λέει και εσύ, μόνο στις καρέκλες με τον Θωμά τον Νικολό. Οι μόνοι που κάθονται στο παλέ. Στα άδεια κατά τα άλλα. Στα άδεια καθίσματα. Μια χαρά. Ναι, δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό θα δώσει τη λύση είναι ο Γιαννάκης. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αυτή τη στιγμή η παρουσία του και η συμμετοχή του, καλός ή κακός, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, στις συνομιλίες και στο όλο deal, είναι η ασφαλιστική δικλίδα, αν μπορώ να το πω έτσι. Και νομίζω είναι σωστό αυτό που λέω. Είναι ο άνθρωπος ασφαλιστική δικλίδα αυτή τη στιγμή. Και φαντάζομαι ότι έχοντας πλέον γνώση, γιατί χθες για τρεις περίπου ώρες ενημερώθηκε, θα πάρει τον φάκελο έτσι σε όλη του την μορφή τις επόμενες μέρες από αυτή την εταιρεία και θα πάει στο ραντεβού με τον Λάσκαρη απόλυτα ενήμερος την επόμενη εβδομάδα. Αν καταλάβει ο Παναγιώτης Γιαννάκης ότι κάτι άλλο συμβαίνει είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, έχει ιερή υποχρέωση να βγει και να μιλήσει και να ενημερώσει. Από τη στιγμή που αποφάσισε, από τη στιγμή όμως που και ο ίδιος αποφάσισε να εμπλακεί, διότι δεν υπάρχει και άλλος εδώ, κακά τα ψέματα. Ναι. Γι' αυτό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα στον Άρη αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ, παρά μόνο ο κύριος Μάνος Λάσκαρης, ο οποίος τι να κάνει, και αυτός ένας έμεινε. Θα πρέπει λοιπόν, εφόσον ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, την ανέλαβε γιατί αντιλαμβάνεται αφενός ότι δεν υπάρχει κάτι και επειδή πονάει και την ομάδα και επειδή αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, θα πρέπει ο ίδιος, εφόσον ολοκληρώσει λοιπόν την ενημέρωση και πάει και στο ραντεβού με τον κύριο Λάσκαρη την επόμενη ομάδα, να βγει το ένας ή το άλλος και να ενημερώσουν τον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για να μην παίζουμε αυτό το κρυφτούλι των τελευταίων ημερών. Διότι η ομάδα, όπως λέει και ο 506 σωστά, αργοπεθαίνει.
και θα πρέπει σύντομα να έχουμε μία λύση. Είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Είτε θετική είτε αρνητική, για να ξέρουμε και τι μας περιμένει. Και αν οι εταιρείες αυτές, οι Τούρκοι, μέσω κάποιας εταιρείας που θα συστήσουν, θέλουν να πάρουν και τον Άρη, επίσης οφείλουν να ενημερώσουν. Αν δεν αφορά μόνο χορηγία και αγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΚΑΕ. Έτσι έχει το θέμα. Η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρεται ευτυχώς για να το τελειώσουμε αυτό το θέμα, να ξεκαθαρίσει. Δεν θα υπάρχουν την επόμενη εβδομάδα αγωνιστικές υποχρεώσεις. Παίζει ο Άρης το Σάββατο και ελπίζουμε να μην αποπροσανατολιστεί από όλη αυτή την ιστορία και να κερδίσει το μάτς με το Γυμναστικό. Πρέπει να το κερδίσει. Και από εκεί και πέρα να καθίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με ειλικρίνεια και να ξεκαθαρίσει το ζήτημα την επόμενη εβδομάδα στην ΚΑΕ. Αυτό έχω να πω. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει. Και οι συγκρίσεις με την ΠΑΕ είναι άστοχες, παιδιά. Όσοι τις κάνετε ή οτιδήποτε άλλο, μου στείλει ένας φίλος μήνυμα, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έχουμε πει για τα προβλήματα, για τα θέματα, για τα ζητήματα, για τις κολλησιεργίες, για τα λάθη, για τα χρωστούμενα. Αλλά στη μία περίπτωση ο ένας πληρώνει χωρίς έσοδα και έχει διαθέσει κάποια εκατομμύρια ευρώ, και στην άλλη περίπτωση με έσοδα πάρα πολύ μεγάλα για τα δεδομένα του μπάσκετ. Βλέπετε που φτάνει η κατάσταση. Καμία σχέση. Δυστυχώς. Ενώ ξεκίνησε με τις προοπτικές που ξεκίνησε, με τα όνειρα που ξεκινήσαμε όλοι, βλέπετε που έχει πάει η κατάσταση. Τα γεγονότα μιλάνε, δεν χρειάζεται πλέον. Ναι. Αν πριν 6-7 μήνες ξαναλέγαμε τα ίδια πράγματα σε σχέση με όλα αυτά τα ζητούμενα, τότε κάποιοι τα αμφισβητούσανε. Τώρα βλέπουνε. Και δεν έχει καμία σχέση και το άνοιγμα της ΠΑΕ, 400-500 χιλιάρια τα χρωστούμενα. Δεν λέω για αυτά που θα πληρώσει φέτος. Ναι. Δεν μπορεί να θεωρείται άνοιγμα το συμβόλαιο του X Διαμαντόπουλου που πρέπει να πληρωθεί το Μάρτιο. Το άνοιγμα είναι εκεί, 400 χιλιάρια, πόσο είναι, κάπου εκεί είναι το άνοιγμα της ΠΑΕ αυτή τη στιγμή. Με παλιά χρωστούμενα. Και αυτά κουτσά στραβά εξυπηρετούνται. Το 70%, το 60% εξυπηρετούνται. Μένει πάντα μια τόγκα 20-30%, 40% μένει. Και το λέμε και το σημειώνουμε. Εντάξει, είναι και δύσκολο. Υποχρέωση του ιδιοκτήτη να τα καλύψει. Εντάξει, υπάρχει υγεία συνέπεια στον ερασιτέχνη, το έχουμε πει επανειλημμένως. Φυσικά. Δεν αποκρίνεται τίποτα απολύτως. Και υπάρχει και πρόβλημα ρευστότητας. Αλλά εκεί δεν υπάρχουν έσοδα, ρε παιδιά. Και είμαστε τέταρτη χρονιά γάμα και β' εθνική. Και εκεί νομίζω. Και είναι τρίτη χρονιά, συγγνώμη, του συγκεκριμένου, χωρίς έσοδα. Και στο ποδόσφαιρο νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Επειδή ακριβώς δεν χωράει άλλη αναβολή η επιστροφή της ομάδας στη Super League, θα πιλάμε για την απόλυτη καταστροφή, θα πρέπει να υπάρχει, νομίζω εγώ προσωπική μου άποψη, σε κάποια ζητήματα και σιγεία σειρμάτου. Θα πρέπει, παιδιά, ο Άρης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο του χρόνου να παίζει στη Super League. Δεν πάει άλλο. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε από όποιο μετερίζει ο καθένας, για να, και η ομάδα που ξεκίνησε κιόλας και μας δίνει το πάτημα με την αγωνιστικότητά της, με το πάθος, με τη δύναμη που βγάζει στο χορτάρι, δεν είναι καλύτερη ομάδα του κόσμου, αλλά είναι μια ομάδα συμβατή στα δεδομένα του πρωταθλήματος της football και μαχητική και θα παλέψει από ό,τι φαίνεται αυτή τη χρονιά. Να τη βοηθήσουμε λοιπόν όλοι, να τη σμπρώξουμε, να τσουλήσει αγωνιστικά, να μην τα διαλύσουμε όλα σε ένα στραβό αποτέλεσμα, γιατί δεν θα κερδίσει όλα τα παιχνίδια, καμία ομάδα δεν το κάνει. Για να επιστρέψει ο Άρης στη Super League. Και όταν με το καλό επιστρέψει, εδώ είμαστε για να απαιτήσουμε και περισσότερα από την ιδιοκτησία και να ζητήσουμε ο Άρης να επιστρέψει όχι μόνο στην κανονικότητα, αλλά και σε υψηλές πτήσεις. Δεν θα αρκεστούμε στα ημίμετρα. Τέρματα ημίμετρα. Ξύσαμε τον πάτο του βαρελιού. Αλλά τώρα, τους επόμενους μήνες, επειδή επαναλαμβάνω, η ομάδα. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει, ρε παιδί, με αυτό που βλέπω. Δεν λέω ότι είναι η τέλεια ομάδα. Επαναλαμβάνω, έχει αδυναμίες, έχει κάποια κενά. Θα δυσκολευτεί σε κάποια παιχνίδια. Αλλά μου αρέσει, βλέπω μια δύναμη. Βλέπω μια διάθεση από όλους. Βλέπω μια μαχητικότητα. Βλέπω ένα πάθος. Βλέπω έτσι να γυαλίζει το μάτι σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Βλέπω ένα απόλυτα συνειδητοποιημένο προπονητή στην ομάδα που έχει έρθει. Και αρέσει, νομίζω, σε όλους με τις δηλώσεις που κάνει. Βλέπω ένα Μυροφορίδη ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο. Αυτό το πράγμα πρέπει να το στηρίξουμε, νομίζω. Και να σου πω και κάτι. Αν δεν υπήρχε
και ο προβληματισμός στο οικονομικό, αν δηλαδή τι εννοώ δεν υπήρχε. Αν είμαστε 100%, ξέραμε ότι έχουμε το 100%, όλα τα πληρώνει όλα, τα πάντα όλα. Χωρίς καθυστέρηση, χωρίς τίποτα, θα ήμασταν και 100% σίγουροι. Αυτή μας η αδυναμία στο συγκεκριμένο, το ξέρουμε. Αλλά να είμαστε και λογικοί. Η αποτυχία του η περσινή στηρίζεται, περιέχει και αυτό το στοιχείο. Αλλά δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε ότι βάζει χρήματα σε μια ομάδα που δεν έχει έσοδα και ότι έβαλε χρήματα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα, πόσα είναι ακριβώς ή οτιδήποτε, δεν είμαστε στο λογιστήριο. Αλλά με βάση τους παίχτες που έχει η ομάδα. Ξέρουμε παράδειγμα ότι ο διακανονισμός του Ταυλαρίδη έχει υποθεί δημόσια από τον δικηγόρο του. Είναι 77 χιλιάρικα και ότι τα πρώτα 37 τα πήρε. Δεν είναι λεφτά αυτά. Ολόκληρο συμβόλαιο σε παίχτη είναι αυτό. Όταν έχεις λοιπόν 77 και 100 και 50 και 50 με δικά τι σου λάθη. Σας έχω πει, ξέρετε τι συμβόλαια έχουν φέτος αυτοί που παίζουν φέτος στην ομάδα. Αυτά που είπα. Ο Βαλεριάνος, ο Πασάς, αυτοί που παίζουν κιόλας τώρα, δηλαδή που είναι οι παίκτες. 40, 50. Ο Κάσος, ο Διαμαντόπουλος. Εκτός του Σόζα που έχει νομίζω 80 και ένα μπόνους 20 χιλιάρικα πάνω στο συμβόλαιο. 80 συν 20 νομίζω. Δεν έχει υπογράψει ακόμα. Δεν έχει υπογράψει, αλλά τέλος πάντων. Μιλάμε παιδιά για νούμερα που είναι από 25 μέχρι 40 χιλιάρικα. Αυτά είναι τα νούμερα. Δεν το υπογράψει αυτό. Το υπογράψει, δεν ξέρω. Είναι 25 μέχρι 40 τα περισσότερα. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμβολέων. Αυτά είναι τα νούμερα. Βλέπουμε όμως μια προσπάθεια, ρε παιδί μου. Ήρθε εγώ, πήγε, έψαξε, βρήκε ένα χορηγό, τώρα 150 από τον Τόμ Παπαδόπουλο. Βλέπω μια ομάδα, ρε Χρυσαθέ, η οποία αυτή τη στιγμή κάνει μια προσπάθεια, η οποία είναι νομίζω εκτιμητέα από τον κόσμο. Την προσπάθεια τη βλέπω και στον μπάσκετ, την αγωνιστική. Αλλά βλέπουμε επίσης όλα τα υπόλοιπα που θα τη σταματήσουν αυτή την προσπάθεια. Γιατί αν εκπέσει η εγκυητική και αρχίσουν αυτά τα πράγματα μετά, δεν θα έχουμε, δεν θα μπορούμε να κρατήσουμε τους παίκτες για να μείνει η ομάδα. Αυτό λέμε. Και όπως λέει και ο 506, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η μπάλα χρειάζεται τον οβολόν όλο μας με κίνδυνο να γίνεται βαρετή να το γράφετε στα μπλόκ σας συνέχεια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τέλος, είναι Αθηνά και Χειρακίνη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όλες οι παιδιά είναι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Έτσι λειτουργούν οι ανώνυμες εταιρείες. Δεν θα περιμένουν δηλαδή να έχουν βοήθεια τον οβολό που λες από το κοινό. Φυσικά και δεν τον περιμένουν. Όχι να στηρίζονται βέβαια αποκλειστικά σε αυτό. Εδώ είναι λάθος. Αλλά σε ένα πρωτάθλημα που δεν έχει έσοδα. Δεν μπορείς να πάρεις. Είναι ελάχιστα αυτά. Τα έχουμε πει επανειλημμένως. Περιμένεις και λίγο από τον κόσμο να σε σμπρώξει, να σε βοηθήσει. Δεν θα το πω αυτό στη Super League. Που τα έσοδα είναι τόσα που μπορώ να πω τον ιδιοκτήτη. Κάτι ιδιοκτήτη, κάτσε ρε φίλε. Παίρνεις 5, ξέρω εγώ παράδειγμα. Βάλε και ένα εσύ. Ναι. Αφού είσαι ο μάγκας που θες να μου το παίξεις κουκλεντές να είσαι του Άρη. Βάλε και ένα εσύ, μάγκα. Ναι, σωστά. Δεν από τον κόσμο εκεί πέρα βοήθησε. Αλλά εδώ που έχω γάμα εθνική 0, ένα 200 αγωνιστικό budget. Μικρό, καλό, καλό. Πες ότι έπρεπε να είναι το μισό. Πάλι και τα 600 να ήταν, λεφτά χρειάζονται. Β' εθνική 2 εκατομμύρια τα πετάξαμε. Θέλω ένα εκατομμύριο για να ανέβω όμως. Μπάτζετ τουλάχιστον. Εδώ και με τα 2 δεν ανέβηκα. Χωρίς έσοδα. Εκεί θα πω να βοηθήσει και ο κόσμος. Για να ανέβω. Εφόσον ανέβω, Καρυπίδης, θες να είσαι πρόεδρος του Άρη. Πάρα πολύ ωραία. 5 εκατομμύρια συνεισφέρει ο κόσμος με τα εισιτήρια, τα τηλεοπτικά. Γιατί το τηλεοπτικό δεν το παίρνεις. Γιατί μετά θα απαιτήσει, γιατί μετά θα απαιτήσει ο κόσμος και 2-3 καλούς παίκτες για να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα. Δεν είπα να βάλεις 10. Να σταθείς με αξιοπρέπεια στη Super League, να έχεις και μια αλφα ποιότητα. Πώς θα γίνουν αυτά. Εγώ δεν είπα να βάλεις 10, αλλά 1 εκατομμύριο βάλε για να είσαι πρόεδρος του Άρη. Αφού θες να είσαι κτλ. Εκεί δεν θα πω στον κόσμο, γιατί δεν έρχεστε να δώσετε τον οβολό σας. Δεν έχω διαχείριση πλέον, δεν έχω λέσχη. Εγώ ιδιοκτήτη. Το ίδιο ισχύει και το Λάσκαρη. Και επειδή κυκλοφορεί και ο ισολογισμός της ΚΑΕ, το είδα να σας έρθω. Υπάρχει στο Διάβια καταρχήν, αλλά θα το λέμε. Εμείς δεν είμαστε κομπλεξικοί. Το έχει το Basketball Aris. Ένα site που το έχουν φίλοι της ομάδας που ασχολούνται με τον μπάσκετ κτλ. Και δημοσίευσαν και τον ισολογισμό. 1,7 την πρώτη σεζόν έσοδα, 1,3 τη δεύτερη. Αυτά ακριβώς που λέγαμε εδώ. Και εδώ να πω και στα παιδιά από το site ότι έχουν υποθεί αυτά τα νούμερα. Επακριβώς κιόλας. Και από εμάς και από άλλους συναδέλφους. Αλλά όταν βγαίναν συνάδελφοι και γράφανε ότι ήταν 4,5 και 5 εκατομμύρια τα χρέη, δέχονταν επίθεση. Τι είναι αυτά που λέτε και γιατί τα λέτε και γιατί τα γράφετε. Δεν τα λέτε, γιατί δεν τα λέτε και δεν τα γράφετε. Έχουμε φτάσει στο σημείο να ξέρετε, είναι η μόνη περίπτωση εδώ πέρα τώρα που ούτε καν στοχοποιείς δημοσιογράφοι δεν μπορείτε να κάνετε. Δεν υπάρχει. Δεν έχει και επιλογή καμία.
Υπάρχουν ισολογισμοί με τα έσοδα και τα έξοδα. Και έχει έξοδα 200 χιλιάρικα έξοδα διοίκησης. Τι είναι το έξοδα διοίκησης 200 χιλιάρικα? Διαμονές, ταξίδια, τι είναι αυτά? Ω, δεν είναι αυτά. Φαγητά. Άλλα είναι αυτά. Έξοδα διοίκησης. Δεν ξέρω. Μικρό το ποσό. Αναλογικά με άλλες ΠΑΕ και ΚΑΕ. Αλλά από τα 35 που ήταν να πάει στα 200, 35 επί Αρβανίτη στα 200, no. Είναι ένα θέμα. Βέβαια. Αλλά επιβεβαιώνονται κάποια πράγματα, σας λέγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Λίγα πράγματα. Γιατί δεν θέλουμε να πούμε στα μούπε σούπε άκουσα. Άμα είναι να πάμε σε αυτά, άστα να πάνε. Πάμε στο διάλειμμα τώρα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. 6 και 5 είναι η ώρα. 6 και 5 είναι η ώρα. Μπορεί το φιλικό παιχνίδι με την Boca Juniors να έχει περάσει εδώ και μια εβδομάδα, αλλά δεν ξεχνιέται εύκολα αυτή η ατμόσφαιρα που ζήσαμε και όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε για μια ακόμη φορά, δεύτερη, με τον ίδιο αντίπαλο στη Θεσσαλονίκη, ένα θέμα το οποίο ξεπέρασε φυσικά τα στενά όρια της πόλης, της χώρας γενικότερα, ταξίδεψε με τις εικόνες και τα βίντεο σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη θα έλεγα, και ένας από τους ανθρώπους που βοήθησε σε αυτό, αλλά και ένα site το οποίο ασχολείται με αυτά τα θέματα, είναι το COPA 90. Και θα πάμε να δώσουμε τώρα, Χρήστα, την καλησπέρα μας στον Μαρτίνο Σίμτσικ, τον άνθρωπο που ήταν εδώ και ετοίμασε αυτό το βίντεο, που τον ανεβάσαμε και στο All About Aris, για να μας μιλήσει και για την εμπειρία του φυσικά, αλλά και για το τι κάνει ακριβώς το COPA 90. Μαρτίνο, good afternoon from Θεσσαλονίκη. Hi, good afternoon. Are you okay? I'm good. I'm just here in the studios in London, actually getting ready to come over to Athens tomorrow for another project. Oh, another project? Tell us about it. So we're working on a project with the Olympiacos tomorrow and a sort of street art movement in London called Lurkers. And it's about the telling of Piraeus and the interesting space and how supporters sort of decorate and create Piraeus to feel sort of a local home of their own. Uh-huh. Because clubs in Greece, given the nature of the fact that obviously, they're multi-sport clubs. They form these incredible communities. So the idea is to go out and explore how Piraeus has sort of, you know, a part of Athens that maybe is going through some difficult economic times. Mm-hmm. In many ways, is beautified by the supporters. Yes. Μας είπε ότι θα έρθει και για ένα καινούριο project για τον Ολυμπιακό. Θα έρθει τον Πειραιά. Ναι. Αφορά τον Ολυμπιακό, το πώς διακοσμούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, γενικότερα τον Ολυμπιακό. Κορέο, αυτά εκεί που έχουν κάνει και στον. Και τις γειτονιές πώς. Γιατί λέει ότι είναι οι οπαδοί στην Ελλάδα, λέει, δημιουργούν μικρές κοινωνίες. Και σε μια περιοχή της Αθήνας που αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα και. Ενδιαφέρον, ακούγεται. It sounds interesting. Yeah, absolutely. It's difficult because of all these things that are happening in Greece the last two or three days. But okay, good luck. Thank you. So, yeah, I heard it. But... So, Martino, tell us a few things about COPA 90 and what are you doing there, this website? So, COPA 90 is a digital media company based in London. Mm-hmm. And essentially, the goal is to redemocratize football media. You know, for years, people have felt, particularly supporters, have felt like football has been removed from the hands of fans. And mm-hmm. gone to the hands of large media companies and television companies. So something that COPA 90 is doing is creating new media, new ways of telling stories that don't just maybe depend on the goals and the celebrity players, but also go in and tell the insights about the culture surrounding football. And really this match between Aris and Boca was a perfect example of the kind of stories we like to highlight. Mm-hmm. Because it was an instance of a history of supporters coming together to organize something to make their club better. And doing it with the intention of then building on their community. If you speak sure a little bit quicker. Slower, yes. Apologies. Okay, we understand, but we must translate for the people that hear us. For the people that hear us. Okay, I just a minute to translate. Μας είπε ότι ο στόχος του COPA 90... Ναι, το ρώτησα τι ακριβώς κάνουν στο COPA 90, να μας μιλήσει και... Όσα πρόλαβα να γράψω, είπε ότι ότι τα μίντια γενικότερα ασχολούνται με το γκολ, με τα αγωνιστικά. Με τους πρωταγωνιστές, με τις φίρμες, όπως θέλουν, είπε, μεγάλες, και θέλουν να πούν διαφορετικές ποδοσφαιρικές ιστορίες μέσα από το έχει κοπανά. Φύγει από τον κόσμο του Άρη το ποδόσφαιρο, από τον κόσμο του, όχι του Άρη, από τον κόσμο το ποδόσφαιρο, και έχει πάει στα μεγάλα μηντιακά κέντρα κτλ. Αυτοί θέλουν να μιλήσουν για τον πολιτισμό του ποδοσφαίρου, για την αξία του ποδοσφαίρου, και ακριβώς το project ενός αγώνα Άρης Μπόκα ήταν από τα πλέον κατάλληλα για να εκφραστεί
αυτός ο πολιτισμός του ποδοσφαίρου όπως ανέφερε. Mm-hmm. So, so Martino, you've been twice in Thessaloniki for Aris Boca. So no, this was my first time attending Aris Boca. Mm-hmm. Yes, I was not there in 2009, but I was one other time in Thessaloniki to do another project on Greek football. Mm-hmm. Mm-hmm. Don't tell us about PAOK. It's all about Aris. No worries. The project last time was about the crisis in Greek football and sort of the conditions that had led to the initial fall of Aris. Mm-hmm. Uh-huh. Μας λέει ότι έχει βρεθεί και δεύτερη φορά για την κρίση του ποδόσφαιρου και για τους λόγους που έφτασε ο Άρης στο σημείο που έφτασε και έπεσε κατηγορία. So tell us about your experience visiting Thessaloniki, enjoying, I think, I suppose, that game before 8 days. Tell us about your experience. Well, the experience was absolutely incredible. I mean, generally Thessaloniki is always a great place to go, particularly for football, right? Because you have this incredibly interesting small piece of land with three very historic clubs in Heraklis, PAOK, and Aris, of course. Then the match itself, I mean, I have to say, in 3 years of traveling and doing documentaries with Copa 90, I've been to over 100 matches just doing reporting. I've never seen an experience like that because it wasn't your usual dynamic where we go for a derby. You know, it wasn't a rivalry. It was a party. It was really a celebration of a community through football. Είναι ενδιαφέρον αυτό που μας είπε. Mm-hmm. Μας είπε λοιπόν ότι γενικά η Θεσσαλονίκη είναι η φανταστική ως πόλη. Ρώτησα για την εμπειρία του για να καταλάβει ο κόσμος που δεν γνωρίζει, ότι ρώτησα αν είχε έρθει και στο πρώτο μάτς με την Μπόκα το 9, είπε ότι δεν είχε έρθει, ήταν η πρώτη του εμπειρία το φιλικό της περασμένης εβδομάδας και τον ζήτησα να μας πει τις εμπειρίες του, πώς το βίωσε όλο αυτό. Μας είπε ότι είναι φανταστική, φοβερή η Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς, ότι και το γεγονός ότι έχει τρία ιστορικά κλαμπ που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο τόσο πολύ, Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, είναι από μόνο του ένα στοιχείο ενασχόλησης. Είπε ότι σε αυτά τα τελευταία 3 χρόνια έχει παρακολουθήσει 100 παιχνίδια περίπου για το Κόπα 90, αλλά δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, δεν έχει ξαναδεί αυτό το πάρτι που γίνεται, αυτή τη γιορτή. Δεν ήταν μια μάχη, λέει, ένα ντερμπί, ήταν ένα πάρτι. And what if you came in the first game? Because in the first game were about 25,000 people, more and more people in the stadium. I know, I can only imagine. I mean, of course, anytime you try to do a celebration twice, the second time is not quite as good as the first time. Yes. But it was amazing. And I think one thing that was also so special about the experience was that, of course, we contacted Aris, the club, initially to work together. But also it was the fact that when we got there and we spoke with Super 3, and I have a good contact to make the videos, Michael Fazio, who helped us along with this project, you know, it was really something where you see while making the project the really genuine thing that exists behind the project, which is this institution that for the community in Thessaloniki can be so amazing. You know, I mean, from the history of songs to the way you're expressing in the stand, to the way they're organizing before the game. So it's bigger than football. Μας είπε ότι είχαν μιλήσει βεβαίως και με την ΠΑΕ για να πάρουν την άδεια, αλλά όλη αυτή η μυσταγωγία που υπήρξε και με το Super 3 που συνεννοήθηκαν και τον βοήθησαν στην όλη διαδικασία, είναι ακριβώς αυτή η original διαδικασία που γίνεται πριν από τα παιχνίδια, είναι όλη η ουσία για το ποδόσφαιρο. Είναι ό,τι πιο φανταστικό, ό,τι πιο συναρπαστικό, και ο τρόπος που προετοιμάζονταν, η ιστορία του ποδοσφαίρου και του Άρη, τα τραγούδια, ο τρόπος που οργανώνονταν πριν το παιχνίδι, είναι ακριβώς αυτό που είναι η ουσία του ποδοσφαίρου για το. So Martino, you had a chance to speak with many people, I think many fans of Aris. Yes. Of course. So tell us what did they tell you about the club, about the team, about the Greek football, about the atmosphere and the whole thing. I mean, for me, the main thing that stuck with me was this idea that Aris is a club that, you know, it's not a club known for its trophies. It's a club known for its fans. It's a club known for its passion. And it made, you know, I was in there with the stands, and no one ever liked somebody in the stands with a cell phone. It's modern football. It's filming. It's very frustrating for people. But the way in which everyone takes you and embraces you and brings you in and tells you about it. If you look in the beginning of the film, I'm just filming myself one time to say, it's the end of the match. They've given me their shirt. I'm standing in the middle with everyone having such a nice time. And then all of a sudden, the goal.
and it's like I was on cloud 9 and it took me to cloud 10. Μας λέει ότι για το τι σημαίνει Άρης, με το ρώτησε. Γιατί έχει συνομίλησε και το ρώτησε γιατί συνομίλησε με αρκετούς οπαδούς του Άρη και τι συμπεράσματα έβγαλε. Ότι είναι μια ιδέα. Ο Άρης καταρχήν δεν είναι γνωστός για τους τίτλους του στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι γνωστός για τον κόσμο του και για το πάθος που βγάζει αυτός ο σύλλογος. Και είναι ο τρόπος που σου μιλάει κάποιος, είναι ο τρόπος που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, ο τρόπος που υποστηρίζει την ομάδα του. Και είπε και στο τέλος ότι του δώσαν και μια φανέλα, αν κατάλαβα καλά. Και του δώσαν και στο τέλος μια φανέλα που γι' αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και τον πήγε, αν βρίσκονταν στο 9, τον απογείωσε στο 10 όσον αφορά τα συναισθήματά του για το παιχνίδι και για τον Άρη. So Martino, we believe that now you're one of us. You are a fan of Aris. if you say so, I'm honored because absolutely. Με τη Μάλη. I'm coming next week, but for sure Aris is a club of my own spirit. It's definitely the club for me. But the main thing I want to say also though is anyone listening, F. Hadi Stoll really to everyone who was in the stands that day, because I had an amazing time, and you know, I even got to meet the two individuals who were going to Boca Juniors matches in the 1970s, and you know, to see the way that the young generations are aware of this tradition, you know, this is fan culture, this is football. When ideas of what a club can be is passed through generations and generations, and the club is not just something for money where one player can come and go. The club is an idea. That was great. Λέει ότι καταρχήν του είπαμε ότι είναι ένας από εμάς πλέον, είπε ότι με τιμάτε με αυτό που λέτε. Ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες που τον βοήθησαν και εδώ πέρα με ευκαιρία της παρουσίας του εδώ στην συνέντευξη. Το είπε και στα ελληνικά. Αλλά μίλησε για την ιδέα. Μίλησε για την ιδέα που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Και αυτό ακριβώς θεωρεί ότι γίνεται στον Άρη και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για το γεγονός ότι η ιδέα του Άρη μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και είδε πολλά νέα παιδιά, πολλά μικρά παιδιά. Και το επεσήμανε στο πλέον σημαντικό στο σύλλογό μας. So, Martino, before we end this conversation, tell us how the things are in England. In terms of going to the stadium and fan culture, the things are very difficult in England. You know, many people speak about the English model as an ideal. But in England, I mean, I go to a West Ham game and it's quiet and I can't even stand. There's five bubbles on the field. Yeah. You know, everything is a rule and everyone's scared. And they've made, and just to go to a game, it will cost me 35 euros minimum to go to the cheapest match. So it's the football has been taken away from the heart of people. And so now in England, fortunately, what England does have is a very good grassroots level football. So you can go to the lower leagues and you can support some amazing communities. But at the highest level, it's for me, it's lost. Μας λέει κάτι τελείως διαφορετικό και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ρώτησα για το πώς είναι τα πράγματα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Και λέει ότι ο ίδιος παρακολουθεί τη West Ham, αλλά έχει λέει, πάρα πολύ ησυχία. Και εκεί που πραγματικά νιώθει το ποδόσφαιρο είναι στις μικρότερες κατηγορίες, όπου πραγματικά υπάρχει και πάθος για τις ομάδες και μπορεί να το ζήσει. Ενώ έχει χαθεί, λέει, το ποδόσφαιρο και η ουσία του ποδοσφαίρου από στους μεγάλους συλλόγους και στα μεγάλα παιχνίδια. And just maybe to add one thing, you know, no one is saying in England that you need 1,000 flares to have a good match. Okay, this is something special you find in Greece and you find in the Balkans. But let me stand up and sing for my team. In England, this is gone. And so how can you have an idea of, you will never find a man who's 65 who traveled to Boca Juniors and came back to the Emirates and brought in South American culture to Arsenal. Because if he tries, he will be arrested in one day. Λέει ότι αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να ανάψει χίλιου πυρσού κάτι που είναι στην Ελλάδα ή στα Βαλκάνια γενικότερα και το καταλαβαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αλλά αφήστε με, λέει, να σηκωθώ και να υποστηρίξω την ομάδα μου. Και δεν υπάρχει ποτέ αυτό να βλέπει έναν 65άρη, προφανώς αναφέρεται σε ένα παράδειγμα φίλου του Άρη, να έρχεται από τα Εμιράτα να παρακολουθήσει την ομάδα του και να πηγαίνει πίσω. I've been to a game Liverpool Wolves about 10 years ago. And. Some fans of Wolves were standing and screaming, and they called them, told them, sit down or you go out. Exactly. I said, and this is theater.
This is not a football field. This is theater. Exactly. Exactly. And if you want to go to the free theater, well, you can watch Shakespeare, not Wenger. No, no, I prefer the ground, the football ground. I prefer. Exactly. So yeah, it's yeah, there's something. The romance is gone in England. And that's why when Aris played for Europa League against Manchester City, everybody was taking photos and all these things. And the next game of Manchester City, I saw them doing what the Aris of fans, the fans of Aris, were doing in the stadium of City. But, of course. And if you look in the comments of the video, people are young people from England are saying, how is this possible? How is this legal? I want to do what you do. How can we do this? Why has this happened never in England? The young generations don't know what football is anymore. Mm-hmm. Του περιγράψαμε και τα περιστατικά με τον κόσμο του Άρη που τον φωτογράφησαν, έλεγαν τι ατμόσφαιρα είναι αυτή, τι πράγματα είναι αυτά τα οποία κάνουν κτλ. Και μας είπε όντως, υπήρχαν λέει φίλοι της City που λέγανε γιατί τα κάνουν αυτά, είναι νόμιμο που το κάνουν αυτό. Λέγανε τώρα για τα σχόλια κάτω από το βίντεο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νεαροί γιατί έχει χαθεί η μαγεία που σχολιάζανε το βίντεο και λέγανε πώς μπορεί να γίνει αυτό και γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς αυτό. Έτσι. So Martino, thank you very much for this conversation. We hope Paris to play Europa League or Champions League against West Ham. I bet. It's impossible. My team personally from home is Milan. This would be something special. We played a friendly game. I remember about 7 or 8 years ago here in our stadium in Vigelides. You remember? On 10 years ago. 10 years ago. One or 2-2. I don't remember the score. Hmm. I'll have to look it up now. Look it up. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Have a nice night. Bye bye. Νόμιζα ότι είναι το 2010. Πρέπει να ήταν πριν 10 χρόνια, είναι. Α, επισκόρδα είναι. Επισκόρδα. Νομίζω, αν κατάλαβα καλά, αν πρόλαβα να ακούσω, νομίζω δεν είναι ο παδός της West Ham. Νομίζω κάτι άλλο. Είπε ότι παρακολουθεί. Είπε ότι πάω και παρακολουθώ. Είπε Millwall ή δεν κατάλαβα καλά. Όχι. Είπε ότι παρακολουθώ τη West Ham. Στο Λονδίνο πάω και παρακολουθώ τη West Ham. Και δεν είπε πάω και παρακολουθώ τη Chelsea ή την Arsenal. Αλλά είναι, εντάξει, είναι ένα project αυτό το οποίο καταρχήν νομίζω ότι οποιοδήποτε στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει τους πόρους, γιατί προφανώς ο άνθρωπος και το site το οποίο έχουν είναι τεράστιο site. Έτσι, και με τεράστια απήχηση. Με τεράστια απήχηση. Πολλούς ακόλουθους και στο 7 εκατομμύρια έχουν, πόσο έχουν. Και δείτε τώρα, ο θαυμασμός από τη μία από ένα τέτοιο site από το εξωτερικό και την άλλη είχαμε στην Ελλάδα να μας λένε για φιάσκο και δεν θα έχετε κόσμο και διάφορα άλλα τέτοια. Α, τα βλέπετε αυτά, να τα ακούτε λίγο και γι' αυτό τον φιλοξενήσαμε κιόλας, πώς τον είπες, Μαρτίνο. Μαρτίνο Σίμτσικ. Γι' αυτό τον ζήτησε και ο Άλεξ να μιλήσουμε μαζί του με το παλικάρι για να καταλαβαίνετε το τι είναι ο Άρης και για το εξωτερικό. Για έναν άνθρωπο που ζει στο Λονδίνο και επέλεξε ένα από τα project του και δεν επέλεξε γιατί είχε δύο φίλους. Γιατί εντάξει, μπορεί να πάρει και αυτό. Έχω δύο φίλους εδώ στον Άρη, να έρθω. Επέλεξε να έρθει στον Άρη, όπως κάνει και την επιλογή του αύριο, βλέπετε, και πηγαίνει στην Αθήνα για να κάνει αυτό το project που μας είπε με τον Ολυμπιακό και τις γειτονίες του Πειραιά. Είπε, έχω πάει σε 100 γήπεδα για ανάλογα project. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από πάθος και το πάθος και τον κόσμο που υπάρχει στον Άρη. Και αυτό είναι και για όλους τους Αργιανούς που δεν πάνε στο γήπεδο. Γιατί δεν βλέπουν μπάλα ή γιατί δεν παίρνουμε τίτλους. Είδατε με τι πικρία μίλησε για ένα παράπονο για το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Γιατί όλοι θαυμάζουμε, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε, ενημερωνόμαστε, έχουμε τρέλα με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Αλλά σε επίπεδο supporting, υποστήριξης δηλαδή και προσέλευσης και το πώς είναι τα πράγματα, είναι κανονικά απλά ένα θέατρο. Και είπε ο άνθρωπος, άμα θες να δεις Shakespeare, πάει στο θέατρο. Όχι, σου λέω, το θυμάμαι αυτό, ακούω από τα μεγάφωνα να φωνάζουν. Καθίστε κάτω, λέγοντα να βγείτε έξω. Απλά είχαν σηκωθεί, σου λέω και φωνάζανε. Αυτοί γούλους, γούλους, γούλους εκεί, τι φωνάζανε. Και αυτό πηγαίνει και μάλιστα το Σαββατοκύριακο, όταν μιλήσαμε για να κλείσουμε το ραντεβού μας στις επικοινωνίες τις τελευταίες μέρες, μου έλεγε το πρόγραμμά του γενικότερα για το ποια μάτσα πάει να παρακολουθήσει το Σαββατοκύριακο και ήταν όλα ξέρεις από τρίτο, τέταρτο, πέμπτη κατηγορία στην Αγγλία. Αυτά που ήταν να πάει να δει. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο διάλειμμα τώρα, στο τελευταίο μας και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Ξεχάσαμε ένα μηνυματάκι του 506 σε σχέση με το μπάσκετ και αυτά που λέγαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής.
Επειδή η ομάδα αργοπεθαίνει, πρέπει ο Γιαννάκης να πιέσει προς την αλλαγή ιδιοκτησίας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλιώς βουλιάζουμε αφτανδροί. Λέει ο φίλος μας ο 506. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Είπαμε αρκετά για το μπάσκετ, είπαμε καθόλου για το ποδόσφαιρο, το οποίο είπα και στο ξεκίνημα, βέβαια, στον πρόλογο μου, ότι έχει αυτή την ηρεμία που του παρέχουν οι τρεις συνεχόμενες νίκες με την έναρξη του πρωταθλήματος και πάει να παίξει ένα παιχνίδι την Κυριακή στο Παγκρίτιο με τον Εργοτέλη, σε ένα καλό, μεγάλο γήπεδο, με καλό αγωνιστικό χώρο κιόλας και με μια ομάδα η οποία έχει έτσι μια ποδοσφαιρική αφέλεια που πηγάζει από την προπονητική φιλοσοφία του προπονητή της, του Τάκη Γκόνια, που θα καθίσει μάλιστα και στον πάγκο, αφήξει έτσι την τιμωρία του. Ένα παιχνίδι το οποίο χαρακτηρίζεται έτσι, όχι ακριβώς ως κομβικό, αλλά ένα παιχνίδι που, επειδή ακριβώς είναι και πριν από τα πιο δύσκολα που έρχονται θεωρητικά, οφείλει να το κερδίσει ο Άρης για να συνεχίσει να είναι στην κατάσταση που είναι, δηλαδή καλή ψυχολογία, καλά αποδυτήρια, ηρεμία, και να πάει πλέον μετά στα επόμενα 4-5 παιχνίδια που είναι και με πιο δύσκολους αντιπάλους, όντας πρώτος και με το απόλυτο στην έναρξη πρωταθλήματος αυτά τα 4 παιχνίδια. Προβλήματα υπάρχουν έτσι κάποια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό που είναι μεγαλύτερο και από ό,τι φαίνεται θα κοστίσει και τη συμμετοχή του στο παιχνίδι της Κυριακής είναι του Χρήστου Μπούρμπου, ο οποίος έχει σε μια υπερέκταση στο δεξί του γόνατο, αισθάνεται και κάποιες ενοχλήσεις. Σήμερα που πήγε να βρει με την μπάλα δεν τα κατάφερε και πιθανότατα, επειδή πρέπει να το ξεκουράσει και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, είναι Πέμπτη σήμερα, λογικά θα είναι εκτός της κυριακάτικης αναμέτρησης. Το μάτιαξης με τη σέντρα που βγάζει προχθές. Ναι. Θα παίξει ο Βαλεριάνος. Θα παίξει ο Βαλεριάνος στα αριστερά και πιθανότατα, επαναλαμβάνω, θα είναι και εκτός αποστολής. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει λόγος να το ρισκάρει, γιατί δεν είναι και πολλές ημέρες μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής. Ομάδα να χωρίσει και το Σάββατο για την Κρήτη. Άρα, εφόσον θα μείνει εκτός προπονήσεων, άλλο λογικά θα μείνει και εκτός αποστολής. Και είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει και ο Τσουμάνης. Λογικά και ο Τσουμάνης στην αποστολή για να υπάρχει. Αφού είναι τραυματίας ο Τσουμάνης. Καλά είναι, μπήκε. Μπήκε. Ναι. Για να έχει ενδεχομένως μία ακόμη επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας. Άρα θα πάει ο Βαλεριάνος τώρα να παίξει, όπως μπήκε και στο δεύτερο ημίχρονο όταν έβγαλε το πρόβλημα ο Μπούρμπος στο μάτς με την Καλυθέα. Θα ξεκινήσει από την αρχή και θα παίξει αυτός αριστερά. Και θα διατηρηθεί φυσικά, εννοείται, δεξιά ο Μανώλης ο Τζανακάκης, που επιστρέφει έτσι κόντρα στην ομάδα, ένα παιδί του Εργοτέλη, στην ομάδα από την οποία αναδείχθηκε, είναι προϊόν των Ακαδημιών, όπως μας έλεγε και ο Σταύρος Λαμπράκης προάλλες που τον φιλοξενήσαμε. Τώρα, η ομάδα προετοιμάζεται γενικότερα με ηρεμία, έχει μελετήσει και τον αντίπαλο. Εκτός από αυτή την αναγκαστική αλλαγή του Βαλεριάνου στο αριστερό άκρο, ίσως να έχει ακόμη μία αλλαγή ο Άρης στο βασικό σχήμα. Σε σχέση με τι, με την Καλυθέα? Σε σχέση με την Καλυθέα πάντα αναφέρομαι. Και κυρίως. Μας βάζει τον Νίκητς πάλι στη θέση του. Όχι, αυτό έχει να κάνει κυρίως με το τακτικό κομμάτι και την προσέγγιση του παιχνιδιού. Διότι είπαμε, ο Εργοτέλης είναι μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να παίξει την μπάλα από πίσω, να την κυκλοφορήσει, να παίξει ποδόσφαιρο δηλαδή, όπως κάνει ο προπονητής με τις ομάδες του. Είναι διαθέσιμος. Είναι, ναι. Μπορεί να έχει δύο αλλαγές. Χρειάζεσαι. Α, ναι, έχεις δίκιο. Ξέχασα τον Κάσο, τον θεώρησα ότι. Τον ξέχασα. Μπράβο. Ο Κάσος θα χρειαστεί κιόλας, γιατί στο ανοιχτό γήπεδο είναι ότι πρέπει η ταχύτητα και η δική του και του Πλατέλα, των δύο ακραίων δηλαδή. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα πάρουν τις θέσεις στις πλευρές, ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά. Στεφάνοβιτς ή Παυλίδη. Ίσως είναι. Αντί Πασά. Εγώ αυτό θα κάνω. Εγώ νομίζω τον Παυλίδη. Ίσως είναι ο Παυλίδης. Παυλίδης αντί Πασά. Ίσως είναι ο Παυλίδης και είναι ο Πασάς και μείνει ο Κάσος στον πάγκο, επειδή ήταν τραυματίας και μπει ως αλλαγή. Μπορεί να γίνει και αυτό. Μπορεί να γίνει αυτό. Να παίξει, ναι, ο Κασάς αριστερά. Ο Πασάς αριστερά. Ο Κασάς, ναι, είναι το ενδιάμεσο από τον Κάσο και τον Πασά. Ο Κασάς. Δεν αποκλείται, επειδή πάει και πάρα πολύ καλά ο Πασάς, να τον κρατήσει στο βασικό σχήμα, να το διατηρήσει και να τον βάλει απλά να παίξει αριστερά, ναι, και να κρατήσει τον Κάσο. Σωστό. Ο οποίος προέρχεται και από τραυματισμό. Είναι πολύ πιθανό και αυτό. Θα έχουμε άρα αλλαγή θέσεων, ναι, στο παιχνίδι. Με την θέλει δηλαδή έναν επιτελικό μέσο για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι παίζει λίγο ψηλά η άμυνα, η τετράδα της άμυνας του Εργοτέλη. Μπας και περάσει κάποια κάθετη πάσα και παίξει στην πλάτη τους δηλαδή και το εκμεταλλευτείς.
Δεν είναι λάθος το σκεπτικό, προφανώς, του προπονητή, ο οποίος θα μελέτησε το παιχνίδι του Εργοτέλη και γι' αυτό σκέφτεται να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, δεν έχει δοκιμαστεί οριστικά το ποιο σχήμα θα παραταχθεί, αλλά οι σκέψεις είναι αυτές λίγο πολύ για το παιχνίδι αυτό. Εντάξει, λογικές είναι. Δεν νομίζω ότι είναι κάνουμε και καμιά μεγάλη αποκάλυψη αυτή τη στιγμή. Ναι, εντάξει. Όπως εμείς βλέπουμε τον Άρη, έτσι τον έχει παρακολουθήσει φαντάζομαι και ο Γκόνιας, καθώς είχε και την ευχέραια όλα τα παιχνίδια τηλεοπτικά του, ναι, Άρη. Ναι, το Άρη έχει σαφώς ένα μεγαλύτερο δείγμα και μπορεί να κάνει το σκάουτινγκ του δηλαδή καλύτερα από ότι ο Ισπανός, ο οποίος είδε το παιχνίδι το πρόσφατο με την Παναχαϊκή, αυτό το τελευταίο. Έτσι. Θα δούμε. Το παιχνίδι πάντως για μένα θεωρείται κομβικό. Όχι ως προς το ότι αν κερδίσει ο Άρης θα πάρει την άνοδο ή ναι, αν του, χάσει. Όχι στην επίτευξη του τελικού στόχου. Ναι. Έτσι. Αλλά είναι κομβικός προς και στο μήνυμα που θα στείλει ενδεχομένως προς πάσα κατεύθυνση. Παιδιά, μην ασχολείστε φέτος. Αφήστε να πάρουμε στην πρώτη θέση τώρα. Μαλώστε μεταξύ σας για τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο το μάτς. Μην νομίζει κάποιος ότι είναι εύκολο το παιχνίδι. Θεωρείται δύσκολο. Δεν είναι βέβαια θεωρητικά όσο δύσκολο ήταν στα Τρίκαλα. Όχι. Θέλει λίγο προσοχή, θέλει λίγο υπομονή. Θέλει καθαρό μυαλό και εξυπνάδα από τους παίκτες του Άρη απέναντι σε αυτό το περίεργο παιχνίδι του Εργοτέλη. Για να μπορέσει να φύγει αλόβητος και νικητής από αυτή την αναμέτρηση. Εντάξει, είναι πιο. Σε σχέση με τον Εργοτέλη, είναι πιο σκληρή ομάδα ο Άρης, σαφώς. Δηλαδή στη δύναμη υπερτερεί, νομίζω, ξεκάθαρα. Αν το μάτς πάει περισσότερο εκεί, ο Άρης σαφώς υπερτερεί έναντι του Εργοτέλη, που είναι πιο soft. Να δούμε και τις συνθήκες, έτσι. Ναι. Βροχή, όχι βροχή. Ευτυχώς είναι, όπως μας έλεγε και ο Χρήστος Μπάτσης που το φιλοξενήσαμε, ο κεντρικός αμυντικός του Εργοτέλη, είναι καλός ο αγωνιστικός χώρος. Είναι μεγάλο το γήπεδο, είναι ανοιχτό. Είναι ό,τι πρέπει να παίξει ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Δεν θα συναντήσει δηλαδή ο Άρης συνθήκες που θα συναντήσει στον Απόλλωνα Λάρισας, στον Αιγινιακό, τέτοια γήπεδα. Είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση στο Παγκρίτιο και φυσικά με πολύ λίγο κόσμο, ναι, δεν θα είναι έδρα εχθρική απέναντι στον Άρη, ίσα ίσα το αντίθετο, γιατί θα έχει αρκετούς Αριανούς κιόλας στο γήπεδο. Αυτά, έτσι προετοιμάζεται η ομάδα. Σάββατο θα αναχωρήσει για την Κρήτη με την ελπίδα την Κυριακή του βράδυ που θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με το καλό να έχει επιστρέψει με ακόμη ένα τρίποντο, το τέταρτο συνεχόμενο στις αποσκευές της. Ωραία. Βροχές δίνει την Κυριακή στο Ηράκλειο, 12 με 21 βαθμούς, άρα πολύ πιθανόν, αυτό νομίζω βολεύει τον Άρη, γιατί ακριβώς θα πάει, όπως λες, στη δύναμη, κάτσε να δω, ανά ώρα, δύο μάτς, τρεις, σου λέω, θα σου πω τώρα την ώρα του αγώνα, τι λένε οι καιρικές συνθήκες. Ωραία. Έχει πορτοκαλί προειδοποίηση, φίλε, για καταιγίδες από την Παρασκευή το βράδυ ως το Σάββατο το βράδυ και ενδεχομένως την Κυριακή το πρωί. Άρα, ναι. Μετά είμαστε ok. Ξέρω εγώ. Θα δούμε το απόγευμα. Εντάξει. Βροχή δίνει την ώρα του μάτσα. Αλλά άλλο βροχή. Α, εντάξει, 20% έχει για καταιγίδα. Εντάξει, θα γλιτώσουμε. Δεν θα βραχούμε από την τηλεόραση που θα δούμε το μάτσα. Παίζουν όλο το ρόλο τους. Ο βρεγμένος δεν τη φοβάται τη βροχή. Έτσι. Παίζουν όλο το ρόλο τους. Το παιχνίδι βέβαια του μπάσκετ που ρωτάει ο φίλος είναι 6.30 το Σάββατο, να ξέρετε. Για το φίλο το Γιάννη. 6.30 ώρα το Σάββατο είναι το παιχνίδι με τον Φάρο. Ναι. Μια περίεργη ομάδα, θέλει προσοχή. Και μετά το παιχνίδι με τον Φάρο θα δούμε τι θα γίνει και με τον Betway. Εγώ θεωρώ ότι το παλικάρι αφού το λέει και μόνο που το σκέφτεται. Άσε που το εξέφρασε κιόλας, μόνο που το σκέφτεται, ίσως μας βοηθήσει να πάμε σε μια αλλαγή. Και επειδή λέμε για τα χρήματα και τα λοιπά, okay, τα λεφτά που θα έπαιρνε ο Betway προφανώς θα πάνε σε κάποιον άλλον. Τώρα άμα σκέφτονται να τα γλιτώσουν αυτά τα λεφτά, ναι, είναι μια άλλη κουβέντα και μια άλλη συζήτηση. Ο Άρης είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται μια αλλαγή και μια ενίσχυση στην περιφέρειά του. Γιατί και ο Betway, αν δεις, σε πολλές περιπτώσεις παίζει ψευτοπεντάρι και ψευτοτεσάρι, ενώ πλέον δεν έχει τη δυνατότητα. Γιατί παλαιότερα έπαιζε, γιατί ήταν πολύ πιο αλτικός, πολύ πιο αθλητικός. Εντάξει, φυσιολογικό το βλέπουμε, πλέον έχουν περάσει και τα χρόνια. Αλλά δεν έχει βοηθήσει. Δεν έχει βοηθήσει όπως περιμέναμε να βοηθήσει.
Τώρα τα υπόλοιπα. Παίζει ο Μπένσον, δεν παίζει ο Μπένσον. Παίζει ο Χριστίδης, δεν παίζει ο Χριστίδης ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι δουλειά του προπονητή, παιδιά. Και φυσικά θα υπάρχει κριτική για τις επιλογές του και για τα όσα βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, να δέσει και λίγο η ομάδα. Γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα που δίνει μέσα από τα παιχνίδια. Δεν έχουν κάνει προετοιμασία όλοι αυτοί οι αθλητές μαζί και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν οι τρεις από τους πέντε είναι βασικοί. Και σαφέστατα έχει μια καλή εικόνα αμυντικά, κακή εικόνα επιθετικά ο Άρης. Θα δούμε. Θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ελπίζω το Σάββατο να μην έχουμε τίποτα περίεργα και να καταφέρει η ομάδα να πάρει τους δύο βαθμούς της νίκης απέναντι στο Φάρο, που γενικά έχει δείξει, επαναλαμβάνω, καλά στοιχεία. Μέχρι στιγμής έχει νομίζω και δύο νίκες στο πρωτάθλημα. Αλλά βέβαια στην έδρα της. Μία με τον Πανιόνιο εύκολη και μία με τα Τρίκαλα. Η ομάδα του Φάρου. Έτσι πως είσαι, Φάρος Γουσουλού. Φάρος Λάρισας έγινε. Δεν μπορείς να αφήσεις κανένα μάτσι να το θεωρήσεις εύκολο. Έτσι είναι. Μακάρι να έχει και κόσμο στο γήπεδο, να βοηθήσει την ομάδα από κάθε άποψη και περίπτωση. Η πιστή θα είναι εκεί. Είδατε και προχθές με την Αβελίνο. Ο Άρης είχε 1.500 άτομα και λέμε ότι ήταν άδειο το γήπεδο. Ναι. Και σε άλλο γήπεδο, αν πάνε 1.000 άτομα, θα κάνουν πάρτι. Καλά, σε παιχνίδι μεσοβδόμαδο, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, γιατί έβρεχε κιόλας, στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά εντάξει. Γι' αυτό μιλάμε και για τον Άρη και δεν μιλάμε για κάτι άλλο, για κάτι διαφορετικό. Αποχωρούμε σιγά σιγά. Θα αφήσουμε τη σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή, την ώρα για μπλε που ακολουθεί. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα. Αύριο παίζει Στουτγκάρδι Ντόρτμουντ, φίλε. Τι ξέρεις. Τι παίζει? Στουτγκάρδι Ντόρτμουντ. Εντάξει. Ωραία. Μην το χάσω. Αύριο παίζω μπάσκετ, ρε φίλε. Παρασκευή είναι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Εντάξει, φίλε, εγώ θα δω το Στουτγκάρδι μου. Σε πάνε να παίξει μπάσκετ. Θα πάω. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Καλή συνέχεια.